Στον άψογο συντονισμό όλων των δυνάμεων, στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναφέρθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε σύσκεψη στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, παρουσία του υπαρχηγού επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Γιώβα. Η πυροσβεστική υπηρεσία θα διερευνήσει τους χώρους για τυχόν άστεγους, ενώ το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων θα παραμείνουν στο σημείο. Έχει σβηστεί και η τελευταία εστία φωτιάς στα κτίρια που είχε προκληθεί η πυρκαγιά και αυτή τη στιγμή γίνεται αποκάθαρση τόσο για να δούμε αν υπάρχει κάποια μικρή εστία έστω που είναι, γιατί υπάρχει μια κατάρρευση σε κάποια σημεία. Μιλάμε για μια μεγάλη επιχείρηση, συμμετείχαν όλες οι δυνάμεις του νησιού, 25 υδροφόρα οχήματα, 4 ειδικά οχήματα, 100 πυροσβέστες, 3 ελικόπτερα, φορείς από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την περιφέρεια, από το Δήμο, η ελληνική αστυνομία. Είναι θαλωμίχλη η ρήπανση, δεν δημιουργεί κινδύνους. Αύριο θα έχουμε και τον Δημόκρητο εδώ για να ελέγξει το ενδεχόμενο κινδύνων από τον αμίαντο, που ελπίζουμε και πιστεύουμε όλοι ότι δεν υπάρχει. Μας πήγαν όλα καλά τώρα, τα παιδιά είναι όλα καλά. Έχουμε μια αγωνία και μια ανησυχία, μήπως κάποιος άστεγος που δεν ξέρουμε που μπορεί να είναι θα ερευνηθεί και αυτό. Σε ό,τι αφορά τους 69 φοιτητές της εστίας, αποφεύθηκαν τα χειρότερα και όπως επισημάνθηκε στη σύσκεψη, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ υπάρχει δυνατότητα και ψυχολογικής τους στήριξης. Την ίδια ώρα αναζητείται λύση για τη φιλοξενία τους. Ένα μεγάλο μέρος των κτηρίων είναι καταστραμμένα ολοσχερός, ένα άλλο μέρος είναι ακατοίκητο διότι έχουν υποστεί ζημιές. Συνεπώς πρέπει να περάσει ένας ορισμένος χρόνος ασφάλειας, ούτως ώστε η πυροσβεστική να εκτιμήσει την πραγματική εικόνα και την πραγματική κατάσταση. Αποφύγαμε το δράμα. Τα 69 παιδιά που ήταν εγγεγραμμένα και διέμεναν στην εστία είναι σώα και αυλαβή. Λαμβάνουμε ήδη μέρημνα. Το απόγευμα έρχεται από την Αθήνα και ο αρμόδιος για θέματα επισιτισμού και στεγάσεως των φοιτητών. Με πληροφόρηση ότι ο Υπουργός έχει δώσει εντολή να καλυφθούν τα έξοδα που θα χρειαστούν για τη διανυκτέρευση των παιδιών. Αύριο το μεσημέρι, ο Υπουργός Παιδείας θα βρίσκεται στο Ηράκλειο σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ζημιές και τα προβλήματα που προέκυψαν από τη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στα φοιτητικά κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αύριο το πρωί, οι υπηρεσίες της περιφέρειας θα ελέγξουν και τη στατικότητα των εγκαταστάσεων που έχουν καεί, θα αρχίσουν τον έλεγχο τουλάχιστον, γιατί δεν ξέρουμε αν θα ολοκληρωθεί, ώστε να αρχίσει και η αποκατάσταση. Η Ελένη Μαυρομάτη αναφέρθηκε στα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Και οι ασθενείς ελέγχθηκαν ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Απομονώθηκε ο χώρος για να μην γίνει εισρωή του όποιου νέφους και της όποιας εθαλομίχλης με το ό,τι μπορεί να είχε που δεν ξέραμε αρχικά μέσα στο χώρο του νοσοκομείου και να δημιουργήσει πρόβλημα. Κανείς ασθενής του νοσοκομείου δεν είχε πρόβλημα. Εξετάστηκαν όλοι και κυρίως πνευμονολογική και καρδιολογική άρρωστη και θωρακίστηκε το χώρος του νοσοκομείου. Για την εφιαλτική αυτή κατάσταση με την πύρινη λέλαπα σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Παιδείας και από πολιτικά κόμματα. Συνεργαστήκαμε όλοι άψογα. Και ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που δείξανε προσωπικό ενδιαφέρον για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τηλεφωνήσανε όλοι.